κάθε εβδομάδα τέτοιο πράγμα, δεν αντέχω άλλο. Τι έπαθες? Τίποτα. Γιατί είσαι έτσι? Τέλεια. Ναι, φαίνεται, ρε. Κυλήθηκε. Ναι, φαίνεται. Σου μεγαλώνει. Και το δάκρυ που στάζει εκεί πέρα σαν... Είναι από το βάψιμο, εσύ. Ωραία, τώρα έχει τίποτα. Ναι, δεν έχει. Σου παλάξει να πω μαλλί και πλέον. Είναι αυτό που λέμε drama queen. Μια χαρά είναι. Απλά σε άκουσα να δες κάτι γι' αυτό εγώ το είπα. Ναι, είπα κάτι. Δεν ακούσα ακριβώς, είπα κάτι ακούσα. Το πω εντάξει, δεν είπα. Τι, σε περίπτωση που φτάσεις διάδα από μόνη σου, θα φύγεις όποια και αν είναι η απόφαση. Για να μην περάσεις ξανά το ίδιο. Αυτό ακριβώς. Απλά λέω κουράστηκα με την έννοια. Κάποια στιγμή όλες θα φτάσουμε εκεί. Ναι, αγάπη μου, απλά εγώ. Ναι, άλλο να φτάσετε εσείς και άλλο να φτάσω εγώ. Απλά εγώ καθαρά ψυχολογικά δεν το αντέχω αυτό. Και δεν είναι θέμα φωτογραφία. Γιατί να σου πω κάτι, γιατί δεν είμαι καλά ψυχολογικά. Ωραία, και εμείς δεν είμαστε καλά ψυχολογικά, όμως θα δίνουμε όλες τις φωτογραφίες. Δεν είμαστε καλά ψυχολογικά. Δεν είμαστε καλά ψυχολογικά. Παιδιά, όχι όλες μαζί. Πέσιμο είναι άσχημο. Και αν έχεις κάτι προσωπικό μαζί, μόνο στο για έξω. Όχι τώρα. Ξέρω γιατί το λέω στην Χριστίνα. Ναι, τσαντίστηκα πάρα πολύ, γιατί δεν είναι δίκαιο να φεύγει αίρετη, εντάξει. Σε αυτό ναι, τσαντίστηκα πάρα πολύ. Ωραία, δεν σου φταίω όμως εγώ. Δηλαδή, στη θέση μου πει ότι να ήσουν στη θέση μου, να δεχόσουν ευκαιρία. Αν δεν δεχόσουν ευκαιρία. Εγώ θα φεύγω το κεφάλι ψηλά και θα έλεγα ναι. Εγώ δεν τη δέχομαι, γιατί η πρώτη απόφαση που είχε πάρθει ήταν να φύγω εγώ. Όχι επειδή με είσαι άσχημα η αίρετη. Και εγώ τη το είπα τη φύγει αυτό. Θυμάστε, τη είπα, τη λέω δεν άξιζε να μείνω, θα φύγω. Και μου λέει θα φύγει, μου κάνει. Γιατί θα προσπαθήσει. Και τη λέω, οκ, δέχομαι την ευκαιρία και θα προσπαθήσω. Η συμπεριφορά τη Ντένια στην κριτική επιτροπή δεν μ' άρεσε καθόλου. Ήταν σαν να κλάφτηκε, σαν να ζήταγε μια ευκαιρία, σαν να παρακαλούσε. Γενικά κάθε φορά που βρίσκεται στη διάδα, όλα τα ίδια λέει. Θα προσπαθήσω, προσπαθήσω, προσπαθήσω. Δεν φαίνεται πουθενά όμως η προσπάθεια. Εγώ, άμα ήμουν στη θέση τη Δένια, θα έλεγα: όχι, δεν τη δέχομαι τη δεύτερη ευκαιρία. Ήταν η πρώτη απόφαση να φύγω εγώ, θα φύγω εγώ. Δεν τη δέχομαι τη φωτογραφία. Γεια σας. Άμα θέλετε να διώξετε και την αρετή, ναι, δεν υπάρχει τέτοιο. Εγώ θέλω να φύγω. Εγώ τι θα έκανα. Τότε θα φεύγα με το κεφάλι ψηλά. Και δεν θα ήμουν έτσι με το κεφάλι κάτω μέσα στο σπίτι. Δικιά σου άποψη. Εγώ πάντως δεν τη δέχομαι. Ωραία, ρε παιδάκι, μισή να μην τη δεχόσουν. Άμα έχει μείνει διάδα, να μην τη δεχόσουν. Εύχομαι να μην τη δεχτώσει, να φτάσει διάδα και σου πούνε τέτοια να αποχωρήσει. Εγώ προσωπικά πάνω το θέλω παραπάνω από σένα και, και δεν έχουμε την ευκαιρία. Τι ωραία τώρα. Έλα. Ούτε καν τα 3 κιλά που έχει. Άσε. Φαίνεται, ψεύδι καρδιά μου. Ωραία, τέλο πάντων. Θέλει αυτή πιο πολύ από μένα, αν είναι δυνατόν. Εγώ έχω μπει, μπήκα 61 κιλά, έχω φτάσει 57, αυτή μπήκε 62 και είναι 70. Ποια είναι η προσπάθεια που κάνει, θα πει για μένα, που εγώ έχω απομονή, δεν μιλάω, δεν λαλάω, κάνω τα πάντα, ό,τι μου πούνε και τα δίνω όλα στις φωτογραφίσεις. Που αυτή βγαίνει σαν μπόμπος και σαν μπάλα. Και μου λέει, έχω χάσει 3 κιλά, πού τα έχασα 3 κιλά, πίσω από τα αυτιά, για να το βλέπουμε. Που η γάμπα με τον Πούτιν είναι ενιαίο. Δεν το δέχομαι. Πραγματικά έχω τσαντιστεί πάρα πολύ και δεν τη ξαναμιλήσω ποτέ. Για μένα είναι ένα σκουπίδι, εντελώς. Δεν το περίμενα να φερθεί έτσι. Μάλλον αυτή έχει περισσότερα κόμπλεξ από μένα.